Αυτή τη στιγμή με την ψηφοφορία. Επειδή σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Κοκκινάκης, Λάουρα, Μπο, Βαλαβάνης. Έχουμε σήμερα και τα ποσοστά. Και να πούμε ότι σχεδόν, όχι σχεδόν, κάθε φορά επιβεβαιωνόμαστε. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Σήμερα όμως είναι μια μεγάλη μέρα, γιατί πραγματικά έχουμε ένα θρίλερ. Γιατί χθες δεν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο. Ούτε. Ωραία, και... αυτό που φοράς είναι πολύ. Α... Σ' αρέσει που φοράω. Είσαι έτοιμη για τη ζούγκλα και εσύ. Ευχαριστώ. Είμαι ίδια με το survival. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εγώ έχω ένα μεγάλο άγχος για σήμερα και πραγματικά σου μιλάω και έχω ταχυπαλμία, διότι ακόμα και μέχρι σήμερα δεν είναι 100% ξεκάθαρα τα ποσοστά. Υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ Λάουρας και Βαλαβάνη, γιατί είναι τσίμα-τσίμα που λέμε. Θα παιχτεί η αποχώρηση στον πόντο. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε και χθες ότι ο Μπο και ο Κοκκινάκης φαίνονται να είναι στο απειρόβλητο. Ο κόσμος τους θέλει μέσα. Πάμε να δούμε το ποσοστό του Κοκκινάκη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Είναι πάνω από 30%, είναι ποσοστό για να μείνει. Ο κόσμος λοιπόν θέλει το Κοκκινάκη με 38,2%. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι από outsider ο Κοκκινάκης σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει τα πάνω του και τον θέλει ο κόσμος. Θυμάστε ότι δεν ήταν και από τους παίκτες που τον συζητούσαμε πάρα πολύ. Φαίνεται όμως ότι εξελίσσεται σε ήρεμη δύναμη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον Μπο. Ο Μπο, ο οποίος έχει αδυνατήσει, έχει και πάρει ένα ποσοστό πάνω από 30, 31,8 για την ακρίβεια. Δηλαδή και οι δύο μαζί έχουν ένα 70% να παραμείνουν. Ο κόσμος θέλει και τον Κοκκινάκη και τον Μπο. Οπότε μας μένει δηλαδή, ένα 30%. Για να το πούμε πιο απλά, ναι. Οι 7 στους 10 κρατούν Μπο και Κοκκινάκη. Μπράβο. Και οι άλλοι ψηφίζουν για το αν θα αποχωρήσει η Ευηδίκη ή η Λάουρα. Ακριβώς. Εδώ εξελίσσεται το θρίλερ. Εδώ έχουμε θρίλερ ανάμεσα στα δύο κορίτσια. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ψηφίζουν με κριτήριο το αγωνιστικό που πρέπει να φύγει η Λάουρα ή το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά που πρέπει να φύγει ξεκάθαρα η Ευηδίκη. Είναι μια παρατήρηση που έχει κάνει από την αρχή και είναι πολύ σωστή. Γι' αυτό θέλω να λοιπόν, δω τι γίνεται και σε αυτή για να δούμε πώς εξελίσσεται η ψηφοφορία και πώς μοιράζεται αυτό το 30% που έχει μείνει ανάμεσα στα δύο κορίτσια. Για να δούμε τι γίνεται με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Έχει 14,9%. Αρκετά μεγάλο. Άρα, το ποσοστό. Της. Μεγάλο ποσοστό. Άρα πόσο μένει? Το 15,1%. Διαπέζεται στο 0,2% η διαφορά. Λοιπόν, εδώ τώρα φαίνεται για πολύ λίγες ψήφους να μένει μέσα η Λάουρα και να φεύγει η Ευρυδίκη. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ποσοστό των δύο κοριτσιών. Για πολύ λίγους ψήφους μένει, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, έτσι, η Λάουρα και δεν έχουμε διαψευστεί. Πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε κάτι, Ευρυδίκη. Ότι αυτές είναι πληροφορίες που μας έρχονται από την παραγωγή του Ακριβώς. Survivor και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα είναι και τα δεδομένα. Οριακά φεύγει η Ευρυδίκη. Όμως μιλάμε για μια διαφορά 0,2%. Ακριβώς. Άρα στο 0,2% εννοείται ότι μπορεί να έχουμε ανατροπές. Η ανατροπή όμως, αν γίνει, θα παιχτεί στο 0,1%. Ακριβώς. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Θέλω να σου πω το εξής και να σου το εξηγήσω. Ναι. Η καταμέτρηση γίνεται εδώ στην Αθήνα. Εντάξει. Εδώ οι άνθρωποι μετρούν και ξαναμετρούν προκειμένου να μην γίνει κάποιο τεράστιο λάθος. Και σήμερα αυτό που σου λέω, η δυσκολία τόσο για τους ανθρώπους όσο και για μας, είναι επειδή παίζεται ακριβώς στον πόντο όπως είπες. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι φεύγει η Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη έχει γίνει πρώτη φορά η υποψήφια, είναι η δεύτερη φορά. Η Λάουρα έχει υπάρξει. Η Λάουρα έχει υπάρξει. Η Ευρυδίκη είναι η πρώτη της φορά. Είναι η πρώτη της φορά. Πρώτη φορά στον είναι τάκο. Η πρώτη φορά στον τάκο. Και πρώτη φορά, δηλαδή φεύγει με την πρώτη. Κοίτα, αν κρίνω από τα σχόλια και στο Twitter, είναι πολύ κατά τη. Τη λένε και βλαχαβάνη. Ναι, καλό είναι μόνο αυτό. Εδώ έχουν, κάνει, έχουν πάρει κάτι φίδια και τα έχουν γράψει σε Ευρυδίκη. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολέ τώρα. Τραγικά είναι αυτά. Αυτό είναι τρέο στο Twitter. Και να πούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ τη Λάουρα την εκτιμώ. Είναι και φίλοι μας. Αγωνιστικά είναι πιο δυνατή η Ευρυδίκη. Και πιο χρήσιμη για τους διάσημους. Αν φύγει η Ευρυδίκη θα έχει θέμα η ομάδα. Δεν θα τρώνε. Δεν βλέπω να τρώνε. Ο Ντάνης θα γίνει έξαλλος. Άρα ψηφίζουν με κριτήριο το χαρακτήρα. Γιατί η Λάουρα έδειξε καλύτερο χαρακτήρα την Ευρυδίκη. Κοίτα. Μέχρι στιγμής, παιδιά, το κριτήριο που ψηφίζουν οι τηλεθεατές είναι μόνο χαρακτήρας. Αν κρίνω από το πώς ψηφίζουν οι παίκτες τους άλλους για αποχώρηση, είναι αγωνιστικά οι περισσότεροι. Βέβαια, σήμερα βλέπεις ότι επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο κορίτσια, ψηφίζουν και με χαρακτήρα, αρχίζουν και ο κόσμος και μπαίνει στο παιχνίδι του να ψηφίσει και με βάση το πόσο καλά αγωνίζεται ένας παίκτης. Πάντως, οι παίκτες χαμηλών τόνων, όπως είναι ο Μπο, γιατί δεν δημιούργησε καταστάσεις ο Μπο, όπως και ο Κοκκινάκης, ο οποίος δεν συμμετείχε ποτέ. Ο Χρανιώτης. Όπως είδαμε και ο Χρανιώτης και στην άλλη ομάδα η Ελισάβετ, που δεν ήταν καλά αγωνιστικά, που το κοινό την κράτησε. Δεν πίστευε κανείς ότι η Ελισάβετ θα φτάσει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι τακτική, να ξέρεις. Ναι. Είναι τακτική που, όπως βλέπουμε,
Και παρακολουθούμε και στα άλλα survivors στον κόσμο, κάνουν και άλλοι παίκτες. Οπότε είναι και θέμα τακτικής. Πάντως είναι, να το πω έτσι με την καλή εννοία, σκυλίστη στα αγωνίσματα. Είναι πολύ δυνατή για γυναίκα. Η Ευρυδική. Ναι, είναι φανταστική, παιδιά. Αν την παρακολουθήσετε, είναι πολύ δυνατή. Είναι αυτό που λέμε survivor. Είναι άντρα. Ενώ η Λάουρα, παιδιά, θα το πω. Συγγνώμη, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι λίγο τεμπέλα. Θες να σου πω κάτι για τη Λάουρα. Είναι λίγο τεμπελούλα. Δηλαδή το είδα χθες το αγώνισμα που έπρεπε για το ποιο θα πάρει την ασυλία. Που ήταν, ρε παιδί μου, λίγη προσπάθεια, ισορροπία. Προσπάθησε το με τη μία μπαπ. Βαριέται πάρα πολύ εύκολα. Βαριέται, αλλά η Λάουρα με την τεμπελιά της έχει καταφέρει πολλές φορές, επειδή είναι ψύχραιμη στο τέλος του στόχου και δεν έχει αυτή την ταχυκαρδία, και οπότε είναι πιο ήρεμη και την έχουμε δει να κερδίζει με ευκολία. Εντάξει, παιδιά, συγκρίνεται και δύο κορμιά, το οποίο είναι το ένα πολύ γυμνασμένο, όπως είναι η Ευρυδίκη, φεταρισμένη, γυμνασμένη, με άλλες αντοχές. Και η Λάουρα, η οποία έχει κάνει. Η οποία δεν παίζει να έχει κάνει γυμναστική ποτέ. Ακριβώς. Δεν μπορεί να συγκρίνει τώρα αυτό. Το έχει πει κιόλας η κοπέλα. Ναι. Άλλο η θέληση και άλλο η αντοχή. Λοιπόν, οπότε σήμερα το βράδυ η αγωνία κορυφώνεται. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η Ευρυδίκη θα φύγει. Αν και πάλι είναι στον πόντο. Βλέπετε στο και τσίκ, πάλι δηλαδή τα ποσοστά. Έχω μία ανάσα. Μάλιστα. Ανθή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ λοιπόν, πάω στη ζούγκλα. Πάμε τώρα στην αποκλειστικό θέμα του